Ninja TV. Να μπαίνουμε σιγά σιγά σε κλίμα ντέρμπι. Το Ρωσίδης λοιπόν, Σισε, Βούκοβιτς, Κούτρης και Σα είναι η πεντάδα πίσω. Ο Γκυγέρμε με τον Καμαρά στα χαφ, ο Φουρτούνης στο 10, ο Λάζαρος από τη μία, ο Ποντέσε με την άλλη και φαίνεται να προτιμά τον Χασάν αντί του Γκερέρο. Ό,τι καλύτερο είναι. Κούτρης στο Ρωσίδης. Εντάξει, το Ρωσίδης απέξει πολύ παλικαρίσια, δυναμικά. Ο Μαρ μπορεί να το αναπληρώσει. Ναι, θα φοράει και περιβραχιόνιο. Μπράβο. Μετά Καμαρά, Γκυγέρ με καλά, Χαφ, Φορτούνης να φύγει, να γίνεται το δεκάρι που είναι σε μεγάλη φόρμα. Λάζαρος Ποντέ σε καλά εξτρέμ, Χασάν, Σεντρεφόρ, Μπόι και τα λοιπά. Είναι ό,τι καλύτερη και γρήγορη ομάδα. Τον Χασάν γιατί φαίνεται να τον προτιμάει αντί του Κιερέρο? Γιατί τον βλέπω και εγώ ότι είναι βελτιωμένος. Μέσα στην περιοχή βέβαια είναι επικίνδυνος σε σέντρες, σε τέτοια. Και καλά στέκεται, δηλαδή καλά κάνει που τον ξεκινάει πιο μπροστά αυτόν παρά τον Κιερέρο, κατάλαβες. Ναι. Ξεκινά ό,τι καλύτερο έχει ο Ολυμπιακός. Επίσης βάζει Καμαρά βασικό αντί Νάτχο, που σημαίνει ότι θέλει τα τρεξίματα από τον Καμαρά στα χαφ. Αυτή είναι πιο καλά. Καμαρά, Γκυγέρμε πιο καλά. Ναι. Και ψηλή ομάδα. Ο Μπουχαλάκης, του έχω πει με 105.000 φορές, πρέπει να κάνει ταχύτητες. Είναι αργός πολύ. Και τα χαφ πρέπει να είναι έτσι όπως είναι ο Γκυγέρμε, ο Καμαρά πάνω κάτω. Ειδικά σε τέτοιο γρήγορη, μάτς. Με πλεμόνια, να έχουν ταχύτητα, αντοχή, όλα. Ο Ολυμπιακός στο τελευταίο μάτς έχει βάλει 4 γκολ στο κύπελο με εναλλακτική εντεκάδα 3-3 με τη Λαμία. Στην Τούμπα πιστεύεις ότι θα βρει ευκαιρίες, αλλά το γεγονός ότι τελευταία μέχρι πρώτης δεν σκόραρε εύκολα? Ο Ολυμπιακός έχει στρωμένη ομάδα, έχει γρήγορη, έχει καλή. Θα δώσει εξετάσεις δυνατές. Ναι. Μετά μην νομίζεις, εάν χάσει χάθηκε. Στο λέω εγώ. Ποιος? Ο Λουτσέσκο. Ναι. Εάν χάσει, χάθηκε. Δεν πιάνεται μετά ο Ολυμπιακός με τίποτε. Έχει γρήγορη ομάδα, πρέπει να παίξει αριστοτεχνικά και έξυπνα. Όχι αμήνομαι να κλείνω τους διαδρόμους. Άμα αμήνεσαι, όπως σε προχτές, γητάς. Είναι καλή ομάδα, αν το φας τον γκολ. Ναι. Σκοπός είναι να αμήνεσαι και να βγαίνεις και μπροστά. Να παίξεις μοντέρνο ποδόσφαιρο. Εδώ θα παιχτεί ένα παιχνίδι γνώσεων προπονητών, στήσιμο, αλλαγές και κουτσάρισμα. Και ταλέντο. Τρία πράγματα. Και ταλέντο και δεν ξέρεις πώς θα σου εξελιχθεί. Κώστα, να ρωτήσω κάτι. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην το λέει ο Λουτσέσκου, αλλά πιθανολογώ ότι του κάνει και ισοπαλία. Δηλαδή στην περίπτωση ισοπαλίας μένει στους 6 διαφορά. Εντάξει, ο Λουτσέσκου έχει άλλα 9 μάτς μετά, αλλά τα δύσκολα τα αφήνει πίσω του. Ο Λουτσέσκου με ισοπαλία ήταν ευχαριστημένος, με νίκη το πήρε. Ο Λουτσέσκου θέλει να αποφύγει την ήττα. Ο Λουτσέσκου προσέχει την άμυνά του. Βέβαια τώρα τα τελευταία 2-3 παιχνίδια και με τους νέους παίχτες ο ΠΑΟΚ δείχνει να μην έχει την ταχύτητα. Δεν έχει, δηλαδή ούτε βγήκε στις κόντρες που είπε και ο Νίκος με την ΑΕΚ, με τον Πανιόνιο. Μόλις ο Πανιόνιος έβαλε τον Καμαρά και τον Τουρμισάη, τον Σπυριδόνοβης, με συγχωρείς, στο κέντρο πήρε τα πάνω και έκανε 2 γκολ. Οι καινούργοι παίχτες που πήρε φαίνεται ότι δεν τους εμπιστεύεται σε αυτό το παιχνίδι. Είναι λογικό. Αν και ο Στόπερ και ο Φόρ δείξανε πράγματα, οι Χαφ εμένα προσωπικά δεν μου φάνηκαν τίποτα το ιδιαίτερο σε εκείνο το παιχνίδι. Δηλαδή έγινε λόγος για τον Ολιβέιρα, τι χαφάρα είναι ο Ολιβέιρα. Εγώ τον Ολιβέιρα σαν χαφάρα, να με συγχωρούνε, δεν τον είδα για χαφάρα. Ναι, ούτε ταχύτητα είχε μεγάλη. Ένα μάτς είναι αυτό. Ναι. Αυτή η ομάδα είναι ότι καλύτερο μπορεί να βάλει. Εδώ η τετράδα δεν αλλάζει ποτέ και ο τερματοφύλακας, καλύτερη άμυνα πραγματικά. Τα center back δηλαδή έχουν δώσει πολλές λύσεις και ο τερματοφύλακας. Έχουν πέσει πολύ τη θετική εκεί επάνω και γίνανε μεγάλες μάχες. Και ο Κρέσπο κάνει το καλύτερο του πρωτάθλημα και ο Βαρέλα που κακώς δεν υπέγραψε είναι εκεί πολύ δυνατός. Τώρα φρέσκος ο Βιερίνια και ο Μάτος στα ανεβάσματά τους, είναι σε καλή κατάσταση δηλαδή. Ο Μαουίσιο οπωσδήποτε οχτάρι, έχει τα τρεξίματα τα καλύτερα του Σακόφ που είναι αργός. Εδώ έχουμε ένα θέμα με τον Σακόφ.
με την ταχύτητά του. Από εκεί και πέρα καλά κάνει και βάζει τον Μπίζεσβαρ μπροστά από τους δύο και όχι τον Μπέλκα. Ο Ζαμπά είναι καλύτερος από τον Λιμιό, οπωσδήποτε σε ταχύτητα, σε ένας μέναν και... Αλλά τον περιμένουμε για αυτό στο σκοράρισμα. Όπως είπε ο Νίκος, είναι καλός, αλλά το εξτρέμ πρέπει να μας κάνει και γκολ. Ο Λιμιός δεν κάνει. Ο Ζαμπά έκανε λίγα στην Ευρώπη, βέβαια. Να πούμε ότι ο Ζαμπά τώρα παίζει βασικός. Ναι. Πιο πολύ έπαιζε ο Λιμιός, έπαιζαν άλλοι ποδοσφαιριστές στην πλευρά. Τώρα παίρνει το βασικό και ο Ακπομ εκεί στα φορ είναι πιο έτοιμος από τον καινούριο. Εντάξει, καλά προσόντα έχει. Το κεφάλι του Πρίγιοβιτς δεν το έχει βέβαια. Δεν το έχει. Αλλά στη center for με έκρηξη, με καλή τρίπλα, είναι καλύτερος χαμηλά από τον Πρίγιοβιτς, αλλά σίγουρα δεν έχει το κεφάλι. Ναι. Τώρα εδώ Ελκαντουρί, εξτρέμ δεν είναι. Να γυρίσει πίσω πολύ, να πιάσει τον μπακ δεν είναι. Πιο πολύ ο ρόλος του είναι να βοηθάει και τον πίσω να αναχώνεται πιο πολύ μέσα και να γίνεται σαν τρίτο σκάφ και να παίρνει όλη την πλευρά ο Βιερίνια. Yeah. Ο Ολυμπιακός εκεί σε αντεπίθεση με ανεβασμένο τον Βιερίνια είναι η πλευρά που μπορεί να χτυπήσει καλύτερα. Mm-hmm. Και γιατί ο Σακόφ δεν έχει τα πλαϊνά καλά βήματα να πεις ότι θα βγει εκεί. Εκεί ο Ολυμπιακός δεν ξέρω ποιο θα βάλει. Αν βάλει το Ποντές εκεί, στον πρώτο γύρο είχε προβλήματα ο Βιερίνια με τον Ποντένσε. Είχε πολλά, μπήκε μες στην αιστεία ο Ολυμπιακός πολύ από εκεί. Πασχαλάκης. Ναι. Εντάξει, ότι καλύτερο έχει αυτή τη στιγμή, αλλά κάνει και λάθη. Όπως χθες. Το χθες διαλαγεί ο κόσμος, δεν γίνεται με τέτοια μπουνιά να χτυπείς, δεν βρίσκεις μπάλα. Τέλος πάντων, είναι αυτή η στιγμή, δεν έχεις καλύτερο. Ναι. Πάντων πάνεις. Βαρέλα Κρέσπο, τι καλύτερο υπάρχει. Πηδάει Κρέσπο γρήγορος. Ναι. Μάτος, Βεϊρίνια, ό,τι καλύτερο υπάρχει. Σκυλιά. Ξεχασέ τον, ναι. Ο Βεϊρίνια είναι κλάσης καλύτερος από τον Γιαννούλη. Ναι. Αδυνατούλης. Ναι. Άστονε. Βεϊρίνια. Κλάσης. Αν δεν πάει δεν έχεις καλύτερο. Τι να παίξεις. Ναι. Δηλαδή μπορεί τώρα έτσι εύκολα ο Γιαννούλης να κρατήσει Ολυμπιακό. Ένα και 15 είναι στα κιλά. Πάει αυτό. Μαουρίτσιο Σαχόφη, καλύτερη. Άστο το αργός και γρήγορος. Δεν έχεις πιο καλούς. Κόφτες. Ναι. Μπίσεσβαρ, κλάσεις. Δεκάρι. Άστο Μπέλκα. Αυτός είναι. Ζαμπά, κλάσεις. Από Λιμνιό. Έξω, έλα μου, ποιος Λιμνιός. Άμα μπει Λιμνιός. Ναι. Άμα μπει Λιμνιός. Ναι. Και μπει και μπακ αριστερό. Πώς το λέμε το... Ο Γιαννούλης και ο Πέλκας. Τον... Του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ. Γιαννούλης. Γιαννούλης. 6-0 πρέπει να φάει για σε 10 λεπτά τώρα. Τι ψάχνει να πει. Μπορεί να παίζουν αυτοί στον ΠΑΟΚ τώρα. Κοροϊδευόμαστε. Μια τριπλίτσα ο Λιμνιός. Λόγα σε εξτρέμ. Μπαίνω ή τα κολλάω να πάρει όνομα. Ναι. Σε περιμένουμε μια τριπλίτσα εκεί που είναι ο Μαουρίνιο και ο Σακόφ. Μέσα δεν υπάρχει πουθενά. Δεν κεφάλι δεν έχει, τίποτε δεν έχει. Άσε με τώρα. Κομπλέ. Ναι. Ζαμπά, Καντουρί, ο Αγκμπομ. Καλό φορ. Ζημιά ο Πρίγιοβιτς. Δεν ξέρω αν τάρτη τι θα κάνει ο Πρίγιοβιτς. Πρίγιοβιτς, ναι. Βέβαια. Αυτό να. Θα φτιάξει να δω. Κανα μπάσιμο, κανα γκολ, δεν ξέρει πολύ μπάλα. Θα δούμε. Ψηλός είναι. Θα δούμε. Αλλά είναι η καλύτερη σύνθεση του ΠΑΟΚ. Ναι. Θα οργανωθείς, θα αμήνεσαι σωστά όταν παίρνει την μπάλα ο αντίπαλος, θα βγαίνεις στην κόντρα με ταχύτητες, με έτσι ποιοι θα βγείτε από αυτούς, να μην τα λέμε εμείς και ναι, ναι. Τα ίδια και ο Ολυμπιακός. Στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ μας είπε ο Κωσής νωρίτερα ότι ο Ελκαντουρί, που προφανώς δεν είναι εξτρέμ, θα έχει ένα ρόλο κυρίως να καλύπτει στον άξονα Μαουρίτσιο και Σακόφ. Για να έχει ένα πιο ελεύθερο ρόλο ο Μπίσεσβαρ. Μπράβο, τι μπορεί να γίνει, γιατί άμα έρθει γίνει ο τρίτος ναι. Και ο Ζαμπά από την άλλη, ο Μπίσεσβαρ, μπορεί να είναι πίσω από το σεντροφόρ και να πάρει την μπάλα και να γίνει και δεύτερος κυνηγός δίπλα του. Ναι, ναι. Δεν μας πειράζει. Άμα είναι, 4 και 4-8 στημένοι λέμε, δεν σε πειράζει. Ο Μπίσεσβαρ 9, ο Αγκόμπ 10 και ο τερματοφύλακας 11. Ναι. Κοντά στον Μπίσεσβαρ κάποιος θα πεταχτεί. Ο Ζαμπά, είναι επικίνδυνος. Ναι. Γρήγορος. Είναι γρήγορος. Τι άλλο, εντάξει, ο Καντουρί, τι να αρχίσει τώρα, άμα αρχίσει τώρα και λες μέσα ο Πέλκας.
Παλκάζε μου για κούρεμα το αντιπιάσε με τώρα. Δεκάρι φτερούγα είναι αυτή. Φτερούγα είναι. Άμα μπει ο Πέλκας, μπει ο Γιαννούλης, μπει και κανένας άλλος, καλό στα 5-0 θα τελειώσει. Δεν είναι αυτή η ομάδα για αποταλτισμό. Αυτή είναι. Αυτή είναι, Κωνσταντίνο. Σύστους, παίχτους, πηγαίνετε.